Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Μπεθάνης. Φίλοι μου, θα κάνουμε ένα βίντεο για τη Vendetta. Η Vendetta είναι πολύ πιο σοβαρό θέμα από ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Πάει πολύ βαθύτερα μέσα στον ψυχισμό των Ελλήνων, φτάνει στο DNA των Ελλήνων και ανήκει στο έθνος των Ελλήνων από την πρώιμη αρχαιότητα. Η Vendetta, αυτός ο ιδιόρυθμος, ο ιδιότυπος τρόπος απονομής δικαιοσύνης, είναι κάτι που αξίζει τον κόπο. Γιατί? Γιατί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν τις έχει ψάξει η ιστορία μας και εμείς τώρα, εγώ και εσείς μαζί, θα πάμε από ψηλά από τον ουρανό, θα τα δούμε και θα απαντήσουμε σε ορισμένα ερωτήματα που είναι αναπάντητα. Η πρώτη Vendetta, όχι ιστορικά, αλλά η πρώτη σε φήμη στην αρχαιότητα, είναι ο Ορέστης με την Ηλέκτρα. Τέκνα του Αγαμέμνονα με την Κλυτεμνίστρα, τα οποία προχωρούν σε μητροφωνία, σκοτώνουν τη μητέρα τους, η οποία έχει σκοτώσει τον πατέρα τους κλπ. Θέμα που απασχόλησε στα αρχαία χρόνια όχι μόνο τον Εσχύλο που είχε γράψει την τριλογία για την Ορέστια, αλλά έχει κάνει πάταγο, δηλαδή ασχολήθηκαν συγγραφείς, πολιτικοί, ποιητές, η ίδια κοινωνία, ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να σκοτώσει τη μητέρα γιατί η μητέρα έχει σκοτώσει τον πατέρα, και τι θα γίνει μετά με την ψυχή αυτού του ανθρώπου, αν προχωρεί σε καθαρμούς και ιεροπραξίες, θα σωθεί η ψυχή του? Δηλαδή ένα τεράστιο θέμα που πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και σε άλλους τομείς ακόμη θα μπορούσε να παίξει ρόλο. Εδώ έχουμε όμως, γιατί σχετίζεται, γιατί είναι Vendetta. Δηλαδή καθαρά είναι ανθρωποκτονίες από πρόθεση για εκδίκηση, δηλαδή καθαρή η Vendetta. Έχουμε μία Vendetta που είναι διάσημη, ο Ευπίθης με τον Λαέρτη, ο πατέρας του Αντίνοου, των αρχηγών των μνηστήρων, με τον πατέρα του Οδυσσέα. Αφού ο Οδυσσέας έχει σκοτώσει τους μνηστήρες, ορισμένοι από τους γονείς υπό τον Ευπίθη αποφασίζουν να εκδικηθούν και κάνουν επίθεση στον Οδυσσέα και στον Λαέρτη. Ο Λαέρτης σκοτώνει τον Ευπίθη, πρώην βασιλιάς, αρχηγός ο άλλος μιας μεγάλης πολιτικής μερίδας κλπ. Ένα τεράστιο έγκλημα που είναι πραγματική Vendetta. Σταμάτησε, αποσοβήθησαν τα περαιτέρω με την δύναμη της Αθηνάς παρενέβη. Ο Θεοκλήμενος, το έχω πει κάπου, για να αποφύγει τη Vendetta, σκότωσε κάποιον στο Άργος άθελά του, βρέθηκε στην πύλο Φυγάς που τον κυνηγούσαν για να του αφαιρέσουν την ζωή. Προσέπεσε η Κέτη στον Τηλέμαχο και ως η Κέτη τον πήρε ο Τηλέμαχος και τον πήγε στην Ιθάκη. Είναι αυτός που είπε στους μυστήρες ότι βλέπω, προείδε τον θάνατό τους και τους τον είπε. Αλλά αυτοί δεν τον πίστεψαν και δεν τον κατάλαβαν. Δηλαδή για να αποφύγει. Οι Vendettas είναι τόσες πολλές που θα πρέπει να μιλάω ώρες. Σας είπα μερικές σημαντικές. Δηλαδή η Vendetta στην αρχαιότητα δεν είναι κάτι άγνωστο. Είναι γνωστό, είναι σημαντικό στοιχείο στην απονομή της δικαιοσύνης. Ο κόσμος το γνωρίζει. Τα παιδιά γαλουχούνται με την ιδέα μιας πιθανής εκδίκησης ενός θυμού Vendetta, όπως το λέμε τώρα. Αυτοί που έχουν μεγαλύτερη, πιο ιδιαίτερη σχέση με τον ηρωισμό, με την εκδίκηση, με τον θυμό, με αυτό που λέμε Vendetta, είναι ιδίως τρία γέννη των Ελλήνων τότε που εξακολουθούν να έχουν τώρα στις μέρες μας. Γι' αυτό ξεκίνησα από την αρχαιότητα. Προσέξτε, οι Κρήτες στην αρχαιότητα έχουν ένα πολύ ηρωικό σχέλος πέρα, γιατί πολλοί νομίζουν ότι οι Κρήτες ήταν μονοπολιτισμένοι, πώς ήταν τα αποχετευτικά έργα, πώς ήταν τα υδραυλικά έργα, χόρευαν κλπ. Γιατί δεν είχαν σύνορα με άλλη χώρα, είναι νησί. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικοί πολεμιστές. Γιατί? Γιατί οι Κρήτες κατάγονται απευθείας από τον Δία. Δεν είναι σύμπτωση ότι έχει γεννηθεί εκεί ο Δίας. Οι μεγάλοι βασιλείς των Κρητών, ο Μήνος και ο Ραδάμαντης, ιδίως αυτοί οι δύο, είναι τέκνα του Διός με την Ευρώπη. Δηλαδή οι Κρήτες κατάγονται από αυτό το γένος. Αργότερα ο Ιδωμενέας, ο Μηριώνης κλπ. Που είναι τεράστιοι ήρωες. Ο Ιδωμενέας στην Τρία, που είναι αρχηγός όλων, βασιλεύς όλων των Κρητών και των 100 πόλεων, είναι ασπρομάλης όταν πολεμάει και είναι στην πρώτη γραμμή πολεμάει. Δηλαδή είναι ήρωες οι Κρήτες, δεν είναι μόνο πολιτισμένο νησί. Καθοριστικό αυτό το γένος και εξακολουθεί να είναι στις μέρες μας, γι' αυτό τους αναφέρω αυτούς. Το δεύτερο γένος που είναι πολύ ηρωικό στην εποχή μας, που είναι οι Αρβανίτες, λέω αυτούς που αναφέρονται από όλους τους Έλληνες, δηλαδή το πω εγώ ή όχι, αυτό το αποδέχονται όλοι οι Έλληνες, ότι οι Κρήτες, οι Αρβανίτες και εν μέρη οι Μανιάτες είναι τα πιο ηρωικά φύλλα και στην εποχή μας. Να δούμε λοιπόν πώς έχουν ξεκινήσει αυτοί. Το άλλο γενεαλογικό δέντρο πέρα από τους Κρήτες, Μήνος και Ραδάμαρτης από το Δία κλπ. Είναι από τον Αιακό, πάλι τέκνο του Διός, εκεί είναι από την Ευρώπη, εδώ είναι από την Αίγινα. Τι κάνουν αυτοί? Είναι οι ήρωες ο Πηλέας, ο Αχιλέας, ο Τελαμόνι, ο Σέας κλπ. Σε αυτούς έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα, που είναι το δεύτερο πάλι ηρωικό γένος από τα τρία αυτά που ανέφερα, που είναι οι Αρβανίτες στην εποχή μας. Ο Αιακός έχει δύο τέκνα, τον Πηλέα και τον Τελαμόνα, οι οποίοι φεύγουν
προς αποφυγή βεντέτας, ενώ είναι πρίγκιπες στην Αίγινα και φεύγουν και ιδρύεται τον βασίλειο, το βασίλειο των Μυρμιδόνων ανάμεσα στην Οπουντία και στη Μαγνησία που είναι ο Αχιλλέας κλπ. Και ο Αίας γίνεται βασιλεύς στη Σαλαμίνα. Γιατί έχουν φύγει οι πρίγκιπες? Για την αποφυγή βεντέτας, για φόνο που έχει διαπράξει ο Πηλέας, ο πατέρας του Αχιλλέα. Δηλαδή, πώς είναι μέσα στην κοινωνία αυτό το σημείο και αναγκάζονται και φεύγουν. Ο Πάτροκλος που προσφεύγει, ο στρατηγός που είναι με τον Αχιλλέα στην Τρία, προσφεύγει στον Πηλέα, δεν είναι Μυρμιδών ο Πάτροκλος, προσφεύγει λόγω φόνου για να αποφύγει τη βεντέτα. Έτσι πάει ο Πάτροκλος και επειδή είναι πολιτισμένος, μορφωμένος κλπ, τον δέχεται ο Πηλέας και τον δίνει στρατηγό στον Αχιλλέα, στο πλευρό του Αχιλλέα. Επίσης φυγάς. Δηλαδή για να αποφύγει τη βεντέτα έχει γίνει αυτό. Ο Αχιλλέας ξεκινάει τη βεντέτα με τον Απόλλωνα, γιατί ο Απόλλων βοηθάει να σκοτωθεί ο Πάτροκλος, το δεξί του χέρι. Ο Αχιλλέας δηλαδή αρχίζει τη σύγκρουση με τον Απόλλωνα, γιατί τον αναγκάζει ο Απόλλωνας με τον φόνο του Πατρόκλου να επιστρέψει στον πόλεμο που είχε αποφασίσει να φύγει από την Τρία. Είχε πει: εγώ θα πάω στην πατρίδα μου που θα πεθάνω γέρος. Ενώ ήξερα να μείνει στην Τρία, θα πεθάνει νέος. Και είχε αποφασίσει να φύγει. Και λόγω του Πατρόκλου επέστρεψε. Ποιος σκότωσε τον Πάτροκλο? Ο Απόλλων. Ξεκίνησε αυτή η διαμάχη. Πού καταλήγει αυτή η διαμάχη? Ο γιος του Αχιλλέα συνεχίζει τη βεντέτα με τον Απόλλωνα, ο οποίος Απόλλων είναι και ο υπεύθυνος για τον θάνατο του Αχιλλέα, γιατί βοηθάει τον Πάρη να το ξεύσει στη φτέρνα τον Αχιλλέα που τον σκοτώνει. Με τη βοήθεια του Απόλλωνα γίνεται. Συνεχίζει την βεντέτα ο Νεοπτόλεμος, γιος του Αχιλλέα, Υπήρος, και μετά συγκρούεται με τους δελφούς που τότε έχουν αρχίσει να ιδρύονται υποκαθεστώς Απολλώνιο, δηλαδή κάτω από τον Απόλλωνα, χάνει ο Νεοπτόλεμος, παίρνει αυτούς τους Μυρμιδόνες, απόγονοι όλοι αυτοί του Αιακού τώρα, το άλλο σκέλος του Διός, και πάνε στην Ήπειρο, όπου ανήκει η Ήπειρος ως και η Ιλυρία στον Δία, που είναι ήδη ανήκει από την Δοδόνη κλπ. Προσφεύγουν λοιπόν οι Αιακηδείς εκεί πέρα μέσα από αλλεπάλληλες βεντέτες γίνεται αυτό. Αυτά λοιπόν τα δύο γέννη, οι Κρήτες και οι Αρβανίτες που είναι οι Αιακηδείς που έχουν πάει εκεί, είναι τα πιο ισχυρά πολεμικά ηρωικά γέννη που έχουμε στη σύγχρονη Ελλάδα. Οι Μανιάτες που είναι εν μέρη επίσης, ενώ η Πελοπόννησος δεν ανήκει στον Δία ως τόπος, δηλαδή δεν είναι ο Δίας ο γενάρχης και η αρχή των Πελοποννησίων, περισσότερο είναι η Ήρα, εν μέρη ο Ερμής και άλλες θεότητες, απέναντι στα νησιά στο Ιόνιο είναι ο Απόλλωνας κλπ. Αλλά ο Δίας υπησέρχεται με την κάθοδο των Ηρακλειδών. Αυτό που λέμε οι Δωρείς είναι οι Ηρακλειδείς, οι οποίοι επιστρέφουν στην Πελοπόννησο και από αυτούς τους Ηρακλειδείς έχουν παραμείνει οι Μανιάτες. Οι Μανιάτες δεν είναι δηλαδή όλοι οι Πελοποννήσοι, είναι μέρος από αυτό που λέγαμε Λάκωνες μετά, τους Σπαρτιάτες. Αυτοί είναι οι Ηρακλειδείς. Επίσης κατάγονται από τον Δία. Φαίνεται απλό αυτό και σύμπτωση. Δεν είναι. Συγγνώμη. Αυτοί δηλαδή που είναι τα πιο ισχυρά πολεμικά ηρωικά γέννη στους πολέμους τους αρχαίους, συμπτωματικά, φαίνεται το συμπτωματικά, το βάζω παρένθεση, είναι και αυτοί που είναι σήμερα. Αρβανίτες, Μανιάτες, Κρήτες. Προσέξτε, είναι οι ίδιοι αυτοί που κατάγονται από τον Δία. Γιατί το λέω αυτό? Οι Κύπροι, ο Πολιούχος, είναι η Αφροδίτη. Η Σάμος είναι η Ήρα. Η Πελοπόννησο σχεδόν όλοι είναι η Ήρα ή ο Ερμής. Απέναντι στο Ιόνιο είναι ο Απόλλωνας και ο Ποσειδώνας. Στη στερεά Ελλάδα, σε αυτές τις περιοχές εδώ πέρα, είναι ο Απόλλωνας. Η Αθήνα, που είναι τεράστια θεά, η Αθηνά, είναι του πνεύματος. Δηλαδή, ο κάθε θεός εκπροσωπεί αυτό που έχει στην περιοχή. Ενώ η Αθηνά μπορεί να πολεμήσει για την υπέρτατη θεότητα και έχει την δύναμη. Δεν είναι η δουλειά της, δεν είναι το έργο της, το λειτουργήμά της ο πόλεμος, είναι το πνεύμα. Γι' αυτό η Αθήνα διαπρέπει σε αυτόν τον τομέα, αλλά δεν είναι πολεμιστές. Δηλαδή, άμα δείτε και τον Πετεό, το μενεστέα του Πετεό, συγγνώμη, στην Τρία, ζητάει την συμπαράσταση του Έντα του Τελαμόνιου. Δηλαδή, ο κάθε θεός στην κάθε περιοχή παίζει κάποιο ρόλο. Οι περιοχές που είναι οι πιο ισχυρές, με τους περισσότερους, τους μεγαλύτερους, τους πιο ισχυρούς ήρωες, είναι αυτοί που κατάγονται από τον Δία απευθείας. Από το γένος του Διός και από τα δύο σκέλη όμως κατάγεται ο Μέγας Αλέξανδρος. Από το ένα σκέλος είναι από τους Ηρακλειδείς, από το άλλο σκέλος είναι από τους Αιακηδείς. Πατριάρχης και των δύο γενών, ο Δίας.
Γι' αυτό το γνωρίζει αυτό ο Αλέξανδρος. Γι' αυτό όταν πάει στην Τρία βρίσκει τον τάφο του Αχιλλέα κλπ. Γιατί ο Αχιλλέας είναι προ-προ-προ-πάπους του, αφού κατάγεται από το ένα σκέλος εκμητρός από τον Αιακό. Δηλαδή όλα τα γέννη των αρχαίων που είναι τα πιο ηρωικά αυτή τη στιγμή, τους τελευταίους αιώνες, είναι αυτοί που δημιούργησαν, έκαναν τις περισσότερες επαναστάσεις απέναντι στην τουρκοκρατία, είναι αυτοί που πολέμησαν περισσότερο από όλους τους μουσουλμάνους και είναι αυτοί στην εποχή μας που περισσότερο έχουν ένα ηρωικό στοιχείο, ένα στοιχείο παραβατικότητας και σε μεγάλο βαθμό ένα στοιχείο βεντέτας. Προσέξτε, αυτό δεν έχει ξεκινήσει τώρα, έχει ξεκινήσει πολύ προ Χριστού, στους προϊστορικούς χρόνους είναι αυτό. Δηλαδή ορισμένα στοιχεία είναι πολύ πριν την Τρία. Άρα δεν είναι σύμπτωση αυτό που συμβαίνει τώρα. Θα πει κάποιος, κύριε Μπεθάνη, εντάξει, αυτά γινότανε τότε, είχαν τη βεντέτα, η εκδίκηση, ο θυμός που λέμε, σαν ένα μέσο απονομής δικαιοσύνης. Εμείς τώρα τι σχέση έχουμε, δηλαδή για ποιο λόγο να ασχοληθούμε. Και αυτοί μπορεί να το κάνανε τότε να ταιριάζει, τώρα δεν ταιριάζει. Και γιατί έγινε εν τέλει τότε, ποιος μας λέει ότι είναι καλύτερο. Θα θυμίσω κάτι σε όλους, φίλοι μου, γιατί το παραβλέπουν όταν μιλάνε για τη βεντέτα. Στους αρχαίους, το έθνος των Ελλήνων είναι ένα, σύσσωμο ενωμένο σε όλα. Ως προς το καθεστώς όμως το πολιτικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε πόλεις κράτη. Είναι μία πόλη κράτος, άλλη πόλη κράτος. Δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ πόλεων στην έκδοση εγκληματιών. Δηλαδή όταν διαπράξεις μία εγκληματική πράξη στην Αθήνα και πας στη Θήβα, δεν έχει κάποια διμερή συμφωνία η Θήβα που εκδίδει τον εγκληματία στην Αθήνα, ούτε η Αθήνα στη Θήβα. Είναι τόσο μεγάλη η αίσθηση της αυτονομίας που δεν θέλει ο ένας να συμπαρασταθεί στο δίκαιο του άλλου, εκτός σαν εθνική υπόθεση, όπως ήταν οι Πέρσες, ο Πελοποννησιακός πόλεμος κλπ. Άρα, εφόσον δεν υπάρχει έκδοση, γεννιέται η ανάγκη από την έλλειψη δικαιοσύνης να βρεθεί ένας συγγενής, ένας φίλος, ένας ομοειδεάτης να εκδικηθεί τον εκλειπώντα. Προσέξτε, τώρα επειδή υπάρχει το εθνικό δίκαιο που καλύπτει σχεδόν τους πάντες, γιατί έχει ερωτήματα, ακόμη και στην εποχή μας, δεν μπορείς να πας να αυτοδικήσεις, αλλά σε μία έκανε ένας δολοφονούσε ένας στο Άργος, πήγε στη, αυτό που είπαμε πριν ο Θεοκλήμενος, πήγε στην Πύλο, έγινε και της έφυγε, γλίτωσε, όπως λέει ο λαός. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δεν πρέπει κάποιος να πάει από τους συγγενείς, για σκεφτείτε το, δηλαδή έχει μια λογική τότε, μη σκέφτεστε με την παιδεία, την κοινωνική δομή, που, αυτό που ζούμε σήμερα, να κρίνεται όλες τις άλλες εποχές. Κάθε εποχή έχει τα δικά της. Λοιπόν, τότε είχαμε πόλη κράτος. Δεν μπορούσες να κάνεις. Έπρεπε να πάει κάποιος συγγενής να εκδικηθεί. Θα πει κάποιος, κύριε Μπεθάνη, υπήρξε κάποιο όφελος από τις βεντέτες κλπ. Θα σας πω κάτι απλό, φίλοι μου. Προσέξτε να δείτε πόσο μεγαλειώδης είναι η σκέψη των προγόνων μας. Όλοι αυτοί που λέω τα πολεμικά έθνη, ιδίως οι Κρήτες και οι Αιακιδείς, που είναι η πιο σκληρή, η πιο πολεμική από όλους τους Έλληνες, προσέξτε μία ιδιαιτερότητα. Και οι τρεις Κρητές στον κάτω κόσμο προέρχονται από τους Μινωίτες και τους Αιακιδείς. Είναι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθης και ο Αιακός. Τρία τέκνα του Διός, που είναι οι Μύθεοι, γιατί κατά το ένα σκέλος είναι εθνητοί. Και κατά το άλλο σκέλος κατάγονται από τον ίδιο τον Δία, είναι τέκνα του Διός. Και οι τρεις αυτοί, οι πιο πολεμικοί, που έχουν ακόμη την παραβατικότητα, την επιθετικότητα, την εριστικότητα, τη βεντέτα, από αυτούς τους τρεις επιλέγει το Πανελλήνιο τους τρεις Κρητές των κάτω κόσμου που θα κρίνουν τις ψυχές όλων των ανθρώπων. Προσέξτε, δεν πάει να πάρει κάποιους ποιητές, δεν πάει να πάρει κάποιους που είχαν διαπρέψει στην πολιτική, είχαν γράψει βιβλία κλπ. Πήγε και πήρε τους πιο πολεμικούς ανθρώπους και τους έκανε Κρητές. Δεν είναι σύμπτωση ότι και οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι επέρονται ότι έχουν μέρος από το κρητικό δίκαιο, που είναι αυτό το πολεμικό δίκαιο της βεντέτας. Δεν είναι σύμπτωση. Δηλαδή, αυτό που βιώνει η πατρίδα μας τώρα, στην εποχή μας, πραγματικά η ρίζα του είναι στους αρχαίους ημών προγόνους. Είναι η πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, τώρα θα μπορούσα να πω πάρα πολλά παραδείγματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Θα πω ένα τεράστιο στοιχείο υπέρ της βεντέτας, φίλοι μου. Διαπράττει ένα έγκλημα και καλύπτεται γιατί έφυγε κάπου, κρύφτηκε. Σε μια χώρα που δεν τον βρίσκουμε. Λέει, το έκανα, ήταν πόλεμος. Και εμείς έχουμε χάσει ένα συγγενικό πρόσωπο και αυτός κρύβεται και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Επιτρέπεται αυτό να μπορεί να γίνει. Δεν είναι λίγο ένα λάθος στην εποχή μας? Σαφώς είναι ένα λάθος. Δεν μπορεί να διαπράξει έγκλημα και να μην τιμωρήσει. Αυτό γίνεται ακόμη και στην εποχή μας μεταξύ χωρών και λοιπά που δεν έχουν διμερείς συμφωνίες. Όταν υπάρχει όμως η βεντέτα, ένας συγγενής μπορεί να φύγει
και να πάει σε μια άλλη χώρα να εκδικηθεί. Δεν απαγορεύεται. Άρα αυτός που σκέφτεται ότι θα διαπράξει ένα έγκλημα λαμβάνει υπόψη την περίπτωση της βεντέτας, η οποία μπορεί να σταθεί όχι μόνο εναντίον του αλλά και εναντίον των συγγενών. Δηλαδή η βεντέτα έχει και έναν αποτρεπτικό χαρακτήρα για την πιθανή τέλεση εγκλημάτων. Δηλαδή προλαμβάνει κάποια εγκλήματα, γιατί όταν ξέρεις ότι θα κάνεις ένα έγκλημα και έχεις σκεφτεί πως θα φύγεις και θα σωθείς, είναι πιο εύκολο. Όταν ξέρεις ότι θα φύγεις και οι συγγενείς θα αποδώσουν μέσω βεντέτας αυτή την εκδίκηση που πρέπει, τότε είσαι πιο σκεπτικός. Δηλαδή σίγουρα πολλά εγκλήματα δεν έχουν γίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας λόγω της βεντέτας. Πως ήταν κάποτε που οι άνθρωποι μονομαχούσαν, ήταν επίσημο δικαίωμα για να δικαιωθείς. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα βλέπουμε με ένα κριτικό πνεύμα αφιψηλού. Μην κρίνουμε τώρα, α, γιατί δεν πήγε στο δικαστήριο, γιατί δεν μπορούσε ή γιατί είχε κρύψει πολύ προσεκτικά τα στοιχεία. Δηλαδή η βεντέτα δεν είναι εγκληματική πράξη, είναι αυτό καθ' αυτό. Είναι απονομή δικαιοσύνης με ιδιωτικό τρόπο. Αυτό είναι συνήθως μέσα στην ιστορία. Τώρα φίλοι μου στην εποχή μας, να πάμε στους τελευταίους αιώνες, σίγουρα και εγώ, αλλά πιστεύω όλοι μας, όλοι οι Έλληνες ανεξαιρέτως, γνωρίζουμε ότι η πιο σημαντική, η πιο θαραλέη, η πιο ανδρεοί ήρωες της εποχής απέναντι στην τουρκοκρατία και ιδίως για το 1821 είναι οι Κρήτες, οι Αρβανίτες, εν μέρη οι Μανιάτες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που κατάγονται ακριβώς από τα πολεμικά επιθετικά φύλλα που κατάγονται απευθείας από τον Δία, όχι από τις άλλες περιοχές, προσέξτε. Δεν έχουμε, η βεντέτα δηλαδή δεν υπάρχει στις Κυκλάδες. Είναι σε έναν άλλο κόσμο, μπορεί να παραπονεθούν, μπορεί και να μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό που έχουν αυτοί, το ηρωικό πνεύμα που το έχουν σήμερα, είναι ακριβώς από, από τα γέννη που το είχαν στην αρχαιότητα. Να θυμίσω μία λεπτομέρεια. Στη Δυτική Ευρώπη η περιοχή που έχει τις περισσότερες βεντέτες και θεωρείται πολύ σκληρή είναι η Κορσική. Να θυμίσω εδώ σε αυτούς που το γνωρίζουν και σε αυτούς που δεν το ξέρουν να τους το πω, η Κορσική αυτό το στοιχείο το έχει βάλει, το έχει ενσωματώσει στην κοινωνία της από τους Μανιάτες. Οι Μανιάτες έχουν πάει τη βεντέτα στην Κορσική. Δεν είναι σύντος υπορισμένοι οι Μανιάτες, δυστυχώς δεν έχω εξαντλήσει τα πάντα για να έχω απόλυτη άποψη. Δεν είναι σύντοση σε αυτό το θέμα, δεν είναι σύντοση που λένε ότι ο Ναπολέον είναι Μανιάτης. Απλώς δεν το έχω ψάξει τόσο για να έχω ξεκάθαρη θέση. Αλλά ως προς τη βεντέτα είναι σίγουρο. Δηλαδή η βεντέτα στην Ιταλία είναι ελληνικό ιδίωμα. Τους το δώσαν οι Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας και οι Αιακιδείς Αρβανίτες που είναι εκεί. Δεν είναι σύντοση αυτό. Θα σας πω κάτι απλό. Όταν είδα τον Ονό, την ταινία του Μάριο Πούζο, δεν ήξερα ποιος είναι ο Μάριο Πούζο. Λέω, αυτό σαν να βλέπω την οικογένειά μου, τι με μάθαινε η γιαγιά, ο πατέρας κλπ. Δηλαδή όλα αυτά πως είναι οι συγγενείς, οι γυναίκες πρέπει να είναι απ' έξω από τις σύντριγες, τα μυστικά, δεν θα μιλήσεις και όλα αυτά, ή σαν να βλέπω την οικογένειά μου. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, αυτός είναι από τους Αιακιδείς Αρβανίτης, πως τους λέμε τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Χωρίς να ξέρω πως τον λένε. Μετά μπήκα προσεκτικά, βρήκα το βιβλίο, Μάριο Πούζο, ο δικός μας αυτός εδώ. Αυτός είναι, πως είναι οι Αρβανίτες εδώ της Αττικής, της Βιωτίας, αυτοί εδώ που κάναν το 1800. Δεν κάνανε αυτοί, αλλά που πρωτοστάτησαν στο 1821. Δηλαδή είναι από αυτή την οικογένεια. Ακόμη και σε αυτούς, αυτή τη μαφία και αυτό το μυστικιστικό στοιχείο που έχουν οι οικογένειες, εμείς τους το έχουμε δώσει. Γιατί αλλιώς οι Ιταλοί είναι όπως ήταν και το Βυζάντιο και οι Ρώμοι. Είναι μέσα από ίντριγκες, με κρυφά εγκλήματα, με δηλητήρια, με δολοφονίες άγνωστες. Ενώ αυτή εδώ πέρα με τη βεντέτα είναι ο γιος του τάδε που πάει, το παλικάρι. Είναι ο ανιψιός εκείνου, πάει δηλαδή επώνυμα υπερήφανος να εκδικηθεί. Αυτό δεν το έχουν αυτοί. Αυτό λοιπόν δηλαδή τη μαφία και αυτή τη βεντέτα τους τη δώσαμε εμείς, μην έχετε καμία αμφιβολία. Να πω άλλο ένα στοιχείο που το έχουν αυτοί, αυτά τα γέννη των Ελλήνων τώρα στην εποχή μας, η ζωοκλοπή. Τα κλέφτικα εδώ που κάνουν όλοι οι Αρβανίτες, που έχουν με τα ψητά κλπ. Όπως και οι Κρήτες, η ζωοκλοπή, ακόμη τώρα, εγώ το έχω προλάβει στη δικιά μου τη ζωή, το καταθέτω για το μέλλον. Η ζωοκλοπή ήταν μια ηρωική πράξη, δηλαδή ήταν αυτός που το έκανα, ήταν ένα νέο παιδί, ανδρείο παλικάρι που είχε κάποιον ηρωισμό και πήγαινε εκεί να κλέψει τα ζώα του άλλου, όχι κρυφίως, να είναι υπερήφανος, απλώς να μην τον πιάσουν. Δηλαδή αυτό είναι επίσης. Προέρχεται από αυτούς τους αρχαίους Κρήτες και τους Αιακιδείς. Άμα κοιτάξετε, αυτοί πήγαιναν οι ίδιοι βασιλείς να κλέψουν τα ζώα στη διπλανή πόλη. Έτσι είναι και η βεντέτα.
Δεν θέλω να είμαι μόνο να πω ορισμένα ιστορικά στοιχεία. Θα ήθελα να πάρω μία θέση, αλλά είναι πολύ λεπτό αυτό το σημείο. Τώρα υπάρχουν οργανωμένες κοινωνίες και η πατρίδα μας η Ελλάδα έχει την τιμή να συγκαταλέγεται στις σύγχρονες κοινωνίες, στο βαθμό που μπορεί. Έχει δικαστές οι οποίοι πράγματι είναι στο υψηλότερο επίπεδο παγκοσμίως με όλα τα προβλήματα που έχουν. Προσέξτε, γιατί νομίζω μερικοί η δικαιοσύνη χωλαίνει. Συμφωνώ. Το ίδιο χωλαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία και στη Γερμανία. Οι δικαστές που έχουμε είναι στην πρώτη γραμμή. Το θέμα είναι το εξής. Μπορεί η κοινωνία και ιδίως η πολιτική σκηνή της πατρίδας μας να αφήσει ελεύθερη την δικαιοσύνη να δραστηριοποιείται με βαθμό που ο πολίτης να αισθάνεται 100% προφυλαγμένος ούτως ώστε να εκλείψει η βεντέτα? Το έχουμε φτάσει αυτό το επίπεδο? Σας πω δύο παραδείγματα. Ένας Πακιστανός μήνες τώρα πριν μιλήσω σε αυτό το βίντεο βρέθηκε δολοφονημένο σε μια παραλία στην Κρήτη. Ήταν σε όλα τα μέσα, μια δολοφονία. Είδε χθες έγκλημα, δηλαδή τον είχαν κάνει κομμάτια. Για ποιο λόγο? Ήταν σαν να ήθελαν να τον χτυπήσουν με υπερβάλλοντα ζήλο, δηλαδή πιο πολύ από όσο χρειαζόταν. Εμένα μου κίνησε το ενδιαφέρον αυτό το τραγικό, γιατί να το κάνουν με τόσο μίσος. Και το έψαξα περισσότερο και βλέπω μετά στις πρώτες ειδήσεις δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα σώμα που βρέθηκε κλπ. Και μαθαίνω ξαφνικά, αυτό έχει γίνει τώρα μήνες πριν κάνω αυτό το βίντεο, όχι ούτε καν χρόνια. Και μαθαίνω ότι αυτός ο Πακιστανός στο Πακιστάν είχε διαπράξει τουλάχιστον 2 ανθρωποκτονίες, είχε διαφύγει στην Ελλάδα, το Πακιστάν επίσημα ζήτησε την έκδοσή του και η Ελλάδα αρνήθηκε να τον εκδώσει δολοφόνο, κανονικό. Γιατί αυτός τελούσε σε καθεστώς ασυλίας, γιατί ήταν πολιτικός πρόσφυγας, γιατί δεν ξέρω τι. Μα αυτός κινδύνευε η ζωή του πράγματι στο Πακιστάν, γιατί είχε διαπράξει ανθρωποκτονία, δολοφονία που λέμε. Και δεν τον έδινε η Ελλάδα. Και ξαφνικά τον βρήκαν αυτόν κομμάτια σε μια παραλία στην Κρήτη. Και λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, και δεν θα πάρω θέση, πάρτε εσείς θέση ο καθένας για τον εαυτό του. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος μπορεί να ζει στην Ελλάδα ελεύθερος, να κάνει ό,τι του κατέβει, να διασκεδάζει τη ζωή του ελεύθερος, τελείως δηλαδή ελεύθερος, χωρίς κανένα ίχνος φοβίας ότι θα γίνει κάτι, ότι θα τιμωρηθεί. Εάν λοιπόν ήρθαν κάποιοι συγγενείς ή κάποιοι, δεν ξέρω, επαγγελματίες από το Πακιστάν επί τούτου για να τον τιμωρήσουν, αυτή η βεντέτα πού πρέπει να την κατατάξουμε, στην απονομή της δικαιοσύνης ή στις εγκληματικές πράξεις? Εγώ έχω ένα ερώτημα, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, το αφήνω σε εσάς. Έχει μία πράξη τώρα στην εποχή μου, τώρα είναι 10 χρόνια που έχει γίνει, πάνε στην τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας, καίνε τους ανθρώπους που εργαζόντουσαν, κυριολεκτικά ζωντανούς, ρίξανε βενζίνη μέσα στο κτίριο να τους κάψουν, κάηκαν οι άνθρωποι σε ένα κεντρικό δρόμο που έχουμε δεκάδες κάμερες που καταγράφουν τα γεγονότα, δεκάδες μαρτυρίες διότι έγινε δημόσια, και μετά από 10 χρόνια δεν έχει τιμωρηθεί ένας άνθρωπος. Και κάποιοι άνθρωποι έχουν καεί ζωντανοί, συνάνθρωποι μας. Εάν κάποιος από τους συγγενείς, το θέτω ευθέως εδώ πέρα, πήγαινε και χτύπαγε κάποιον που γνωρίζει ότι έχει σχέση, γιατί έχει αυτό τα στοιχεία στη διάθεσή του, αυτά που δεν δικάζει το ελληνικό κράτος, που δεν έχει τον αέρα να βγει έξω και να πει ναι, γιατί υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα εδώ. Εάν κάποιος πήγαινε και χτύπαγε ανθρώπους που όχι μόνο συμμετείχαν, δεν άφησαν και την πυροσβεστική να τους σώσει αυτούς τους ανθρώπους. Πήγαινε η πυροσβεστική εκεί που ήταν παρούσα και δεν την άφησαν να πλησιάσει να τους σώσει. Αυτοί οι άνθρωποι, εάν τους χτυπήσει κάποιος υπό μορφή βεντέτας, είναι εγκληματική πράξη ή είναι απονομή δικαιοσύνης? Δεν το ξέρω, αυτό θα απαντήσετε εσείς στον εαυτό σας. Φίλοι μου, τα είπα λίγο γρήγορα. Γιατί η βεντέτα έχει μία ιδιαιτερότητα. Δεν είναι ένα λάθος που κάνει κάποια κοινωνία ασυντόνιστη. Είναι μία μορφή απονομής της δικαιοσύνης, την οποία την έχει ο Έλλην στο DNA. Υπάρχει μέσα μας αυτό. Όσο δεν υπάρχουν τα πάθη, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη που αποδίδεται, φυσικά αυτό δεν έρχεται στην επιφάνεια. Όταν όμως παραστεί ανάγκη, είναι επόμενο ότι θα το βγάλει το DNA, αυτό θα έρθει στην επιφάνεια. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Άρα τη βεντέτα να μην τη βλέπετε μόνο σαν μια εγκληματική πράξη. Σκεφτείτε μόνο αυτό που είπα, πόσοι έχουν σωθεί που δεν έγινε κάποια εγκληματική πράξη από τον φόβο της βεντέτας μέσα στην ιστορία. Αυτό είναι ένα μάθημα των Ελλήνων. Μην σκέφτεστε ότι μόνο η οργανωμένη κοινωνία θα τα λύσει όλα. Εδώ άλλοι σκοτώνουν και λένε πόλεμος. Και λοιπόν, δεν αφαιρεί ζωές, δεν το κατάλαβα. Και δεν τιμωρείται. Γιατί είναι πόλεμος. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί και πιο επίοικοι απέναντι στη βεντέτα και να σκεφτόμαστε ποιο είναι το βαθύτερο κίνητρο. Τα είπα λίγο εντάχει, φίλοι μου. Ελπίζω να βοήθησα κάπως τον κόσμο σας. Ευχαριστώ.